αποκλειστικότητα. Θέλω βέβαια να σου δώσω μια αποκλειστικότητα. Δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσει στο OK ή στο blog σου. Είναι δικό σου. Η Χριστίνα Μουστάκα έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες απόπειρες επίθεσης απέναντι στην Κεντρικιά. Πριν δύο μέρες μου έφερε ένα κορμό σοκολάτα τόσο. Αν αυτό δεν θεωρείται ύπουλη επίθεση, πες μου τι θεωρείτε. Πού θα πάει, θα τα καταφέρω. Δεν θα πω κακή κουβέντα για τη Χριστίνα Μουστάκα. Όχι, ούτε εγώ. Εγώ απλά το πετάω στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που γυμνάζεσαι μαζί μας. Πραγματικά, μας κάνεις το μεσημέρι για πολύ πιο ενδιαφέροντα. Έτσι όπως είμαστε στο γραφείο, λοιπόν, ξέρεις, καμικά σηκώνεις το κεφάλι και λέει Χριστίνα Μουστάκα να γυμνάζεται. Δεν σας πιάνει όλους με διάθεση να γυμναστείτε μαζί μας. Αλλά πες μας, γιατί όμως τώρα εσύ γυμνάζεσαι και εμένα μου φέρνεις. Η γιαγιά σου το έφτιαξε αυτό. Η μαμά. Η μαμά. Γιατί η μαμά της Χριστίνας Μουστάκα μου στέλνει εμένα ένα κορμό σοκολάτα τόσο, τον οποίο εγώ τελείωσα σε τρεις μέρες. Δεν πρέπει. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Θα δοκιμάσεις τον κορμό. Όχι, να το δοκιμάσεις τον κορμό. Υποχθόνια επίθεση. Δηλαδή είναι σαν να λες φαεγούρουνα. Όχι, καλοσύνη. Είναι σαν να λέει. Είναι στα πλαίσια της λογικής της φέης. Δεν σου φέρνει όλο το δέντρο. Σου φέρνει ένα κομμάτι κορμού. Ναι, αλλά τον έφαγα. Σου λέει πρέπει να έχεις λίγο απ' όλα. 5-6 συνεργάτες, μοίρασε. Και μην το φας μόνη σου.